της είπα ότι χρυσό μου, του λέω, είσαι το δόλιος. Να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Ναι, ναι, φυσικά. Γεια σας, κυρία Σακαφλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στο διαιτολογικό σας γραφείο. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε στο γραφείο μου και να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη μου τιμή, γιατί έχω παρακολουθεί στη δουλειά σας και είναι καταπληκτική. Όπως ξέρετε κι εσείς, αυτά τα βίντεο είναι μια σειρά που κάνουμε στο Netflix σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ορίστε. Πείτε λίγα λόγια για το επάγγελμά σας. Το επάγγελμα του διαιτολόγου και διατροφολόγου ουσιαστικά είναι ένα πόστο το οποίο είμαι σύμβουλος ζωής, κυρία Αναπούλου. Εγώ είμαι σαν μαμά των μελετών μου. Εγώ θέλω οι πελάτες μου να έχουν την άνεση να έρθουν σε μένα και να μιλήσουμε ειλικρινά για τα προβλήματά τους. Και εγώ μέσα από το φαγητό και μέσα από τις επιλογές ζωής να τους δώσω ένα νέο δρόμο. Πολλοί φοβούνται να πάνε σε ένα διαιτολόγο, διατροφολόγο επειδή δεν θέλουν να τους κρίνει, δεν θέλουν, θεωρούν ότι είναι ίσως πολύ αυστηροί. Αυτά, κύριε Νανοπούλου, είναι ευκολίες που μαθαίνουμε μέσα από τα media και τα social media περισσότερο. Όπως τα είδατε την ώρα που μπήκατε, εδώ πέρα είναι ένας χώρος ηρεμίας. Δεν υπάρχει κανένας φόβος για κανέναν και για καμία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πλαδικό τη δόνηση, μισό λεπτό. Δώστε μου ένα γλυτάκι. Έλα. Σου έχω πει να με παίρνεις κάθε μέρα. Ναι. Δεν σου έχω ό,τι θες από φαγητό. Γράφτε το μωρί. Γράφτε. Τίποτα. Ούτε ψίχουλο δάτρος για 2 εβδομάδες. Να ψωμολισάξεις. 30 κιλά μέχρι Τετάρτη θα έχεις χάσει. Και τα λεφτά μου. Άντε καριόλα. Επειδή μπορεί να είναι εύκολο να παρεξηγήσουμε αυτό που μόλις είδατε, είναι αυτό που λέμε tough love. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι θέλουν άλλου είδους συμβουλευτική. Οπότε βάζετε μακροπρόθεσμους στόχους. Ασφαλώς και βάζουμε μακροπρόθεσμους στόχους. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει το συνεργείο σας, αλλά τέλος πάντων, ας μην είναι τόσο νόστιμος και να με πείρετε περισσότερο. Θέλω να ξέρετε, κύριε Νομπούλου, και εσείς θα το καταλάβετε, γιατί είστε μια καλονή. Να σας ευχαριστώ. Είστε καλά. Γιατί είχα πάει σε μια πλαστικό και δεν μου είπε τα καλύτερα. Για όνομα Θεού και της Παναγίας, αυτά είναι τώρα αστειότητες ανθρώπων που ασχολούνται με επιστήμες που είναι της πρόσθεσης στον ανθρώπινο οργανισμό και όχι της βελτίωσης, εννοείται. Ποια είναι η γνώμη σας για τις πολύ περιοριστικές δίαιτες? Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι διατροφολόγοι οι οποίοι αποκλείουν πράγματα από τη διατροφή του διαιτώμενου, που βάζουν πάρα πολύ συγκεκριμένες μερίδες, έτσι πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς. Όχι. Κύριε Αρνοπούλου, είμαι κάθετα αντίθετη σε αυτές τις διατροφές, γιατί πάνω απ' όλα, ουσιαστικά, είναι τιμωρητικές αυτές οι δίαιτες. Και εμείς θέλουμε να δίνουμε διαρκώς διατροφολογικά δώρα. Εμένα οι διατροφές μου που δίνω στους πελάτες μου, όλες, μα όλες, μηδενός εξαιρουμένοι νου, είναι διατροφές, διατροφικά πλάνα, στα οποία δεν ρίζει τίποτα. Δεν πεινάς, δεν ζητάς παραπάνω, δεν ζητάς λιγότερο. Δηλαδή, γλυκό μπορεί να φάει κανείς. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Ένα τετραγωνάκι μαύρη σοκολάτα 100% κάθε 3,5 μήνες. Εγώ με ένα κυβάκι μαύρη σοκολάτα έχω βγάλει 8,5 χρόνια. Με συγχωρείτε. Ένα λεπτάκι θα πάρω. Έλα, Βασίλη. Ρε γάμι, εμένα δεν σου έχω πει να μην τροσπα... Σου έχω πει ένα κομμάτι σοκολάτα κάθε 2 μήνες. Ποιος φταίει που έχεις φάει μισό κιλό και γενιακό παγωτό? Θα γαμηθείς, χοντρέ, θα γαμηθείς. Μαλάκα, χοντρέ, θα γαμηθείς, το καταλαβαίνεις. Κλαις, μωρή λουλού. Τίποτα, ρε πούστη, τίποτα. Σουσάμι θα τρως, ρε καριόλι, 2 μήνες γαμώ το σπίτι σου. Ένα σακουλάκι, μαλάκα, λιόσχορο θα τρως, για το επόμενο δίμηνο θα γαμηθείς, ρε πούστη. Θα γαμηθείς. Γαμήσου, μην ξαναπάρεις τέτοια ώρα. Μόνο στο ραντεβού μας. Άντε, μαλάκα.
Κάποιος από τους πελάτες που έχετε σαν οικογένεια. Ακριβώς. Και καμιά φορά με την οικογένειά μας έχουμε διαφωνίες. Άλλωστε, εσύ είστε μια πολύ ωραία γυναίκα. Και με ένα άψογο σώμα. Προφανώς και δεν χρειάζεται τα ίδια, την ίδια φροντίδα. Εσείς καταλαβαίνετε. Δεν είστε ζώο όπως αυτή εδώ στο τηλέφωνο. Εσύ χρειάζεσαι διατροφολόγο. Δεν ξέρω πώς με βλέπετε. Λουκούμι. Τώρα, επειδή πιάσατε μια ριζοκοφρέτα. Εσύ το λέει το ριζοκοφρέτα, εγώ το λέω αμβροσία. Ναι, αλλά οι περισσότεροι λένε, ας πούμε, είναι κάποια πράγματα που δίνουν οι διατροφολόγοι, όπως οι ριζοκοφρέτες. Και κάποιοι λένε ότι μοιάζει με φελιζόλολο αυτό. Υπάρχει μία λέξη που θα συνεδέα με το ριζοκοφρέτα, αλλά σίγουρα δεν είναι το φελιζόλολο. Ποια θα ήταν? Σεξι. Ναι, αλλά λένε και πολλοί ότι οι διαιτολόγοι προτείνουν πράγματα τα οποία είναι άγευστα, άνοστα, πρέπει να κάθομαι σε μετρά με ρύζια, να τρώμε ριζοκοφρέτες, τέτοια. Εσύ γράψε, κύριε Φινόπουλε. Εμείς, τουλάχιστον στο δικό μου το γραφείο, ζυγίζουμε 30 γραμμάρια ρύζι. Απλά όταν το βγάλουμε από τη ζυγαριά, το δίνουμε ένα άλλο όνομα. Λέμε, ξέρω εγώ, σήμερα θα φάω μια χούφτα λουλουδάκι. Άρα τα βάζετε να ζυγίζουν τα τρόφιμα. Ναι, αλλά λίγο πώς θα χάσουμε κιλά. Ένα κάθε μποθρό να τρώει ό,τι θέλει, κύριε Νονοπούλου, δεν γίνεται δουλειά. Αν έρχεται το κάθε θορυκτό, το κάθε τετρόκισμένο εδώ πέρα, το κάθε αντιερματικό ή το κάθε υποβρύχιο, το κάθε υπεροκιάνιο εδώ μέσα και λέει θέλω να φάω μακαρόνια. Αν εγώ δεν είμαι εκεί να τις μετρήσω και να τις πω θα φας 10 γραμμάρια μακαρόνια για τον επόμενο μήνα. 10 γραμμάρια μόνο. Μαρία μακαρόνια, είστε με τα καλά σας. Ένα μακαρόνι την ημέρα, είστε με τα καλά σας, κύριε Νονοπούλου. Ένα μακαρόνι νοούμενα. Βεβαίως. Και μέσα σε όλα εμείς έχουμε το ρητό, νερό και ριζογκοφρέτα, πιάσε πέτα. Δηλαδή? Δεν είμαι σίγουρη, απλά μας έκανε μια καταληξία και το χρησιμοποιήσαμε. Αυτό το οποίο θέλω να καταλάβετε και να καταλάβουν και οι θεατές σας, αλλά και τα αγόρια σας εδώ που έχετε φέρει, δεν χρειάζεται κιόλας, αλλά μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου δωρεάν για και εσάς μόνο. Νομίζω ότι είναι σε καλή κατάσταση τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς τους βλέπετε. Ο εχθρός του καλού είναι το αδυνατότερο. Κάντε δουλειά σας, εννοείται. Έλα, Μέρη, τι θες. Πεινάς 4 λίτρα νερό και 2 ριζοκοφρέτες, γάμο το σπίτι σου, γαμό. Σου έχω πει 2 εβδομάδες τώρα, θα τρως μόνο αυτό. Μήπως ενοχλούμε να φύγουμε. Σκόρσα! Μήπως σας ενοχλούμε, μήπως δεν είναι καλή στιγμή. Με εκθέτεις μπροστά σε πελάτησα. Θα έρθω μωρή καριόλα, θα σου κάφω το σπίτι. Κανόνισε, μην έρθεις την άλλη εβδομάδα και δεν έχεις χάσει τα 5 λεπτά που σου έχω πει, θα σου κρεμάσω το σκύλο. Πήγαινε φάει ριζοκοφρέτα τώρα. Τώρα. Πιέζε ένα λίτρο νερό τώρα. Ένα λίτρο νερό. Τώρα. Θα έρθω να σου κάνω water torture, μωρή καριόλα. Νιώθω ότι ενοχλούμε, μήπως να έρθουμε κάποια άλλη στιγμή. Κύριε Νοπούλα, αυτά είναι όλο κομμάτι της δουλειάς. Είστε όμως λίγο αυστηροί.